Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Δημοτικό Στάδιο της Επίλου, εδώ που για την 19η αγωνιστική της 3ης Εθνικής Κατηγορίας και τον 5ο Όμιλο αναμετρώνται ο τσικλητήρας της Πύλου με την ομάδα της Αχαϊκής σε ένα κρίσιμο παιχνίδι που ξεκινά μόλις τώρα με το σφύριγμα του κυρίου Ρούσου. Παιχνίδι παραμονής λοιπόν για τις δύο ομάδες. Όποιος κερδίσει εξάποντο θα θεωρείται το σημερινό αποτέλεσμα. Ο Τσάτσος τώρα κάνει την επέλασή του. Τσάτσος βλέπει την επιλογές, δίνει δίπλα του το σούτ από τον Γιαννόπουλο. Λίγο πάνω από την εστία του Δρακόπουλου στο 17ο λεπτό. Στη μεσαία γραμμή τώρα οι γηπεδούχοι. Το λάθος εκεί. Θα κλέψουν την μπάλα υπέρ της Αχαϊκής. Μητρόπουλος θα πιάσει και το σούτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 0-1. Τσικλητήρας Πύλου Αχαϊκή. 0-1. Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Να λοιπόν εδώ ένα ξερό δυνατό σούτ από τον Μητρόπουλο. Θα στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνιά της εστίας του Κόκαλη που θα νικηθεί για το 0-1. Να δούμε τώρα η σέντρα από τον Χατσάμου. Κεφαλιά από τον Πύλιο. Θα μπλοκάρει ο Δρακόπουλος. Χατζηστάμου. Ωραία κάθετα ο Χατζηστάμου. Τώρα για τον Πύλιο, για τον Γεωργιόπουλο, πλασάρει μπάλα. Ωραία η κάθετη από τον Χατζηστάμου. Πλάσαρε μόνος του απέναντι στον αδερφύλακα Δρακόπουλο. Νικήθηκε ο Γεωργιόπουλος. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Προηγείται η ομάδα της Αχαϊκής σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι, στο ντέρμπι της παραμονής, με 1-0 μέσα στο δημοτικό στάδιο της Πύλου. Να δούμε τώρα τις προσπάθειες των γηπεδούχων που θέλουν σίγουρα να σοφαρίσουν. Γιαννόπουλος στο σουτ. Η μπάλα πάνω από την εστία. Θα ανακόψει. Προσπαθούν εκεί της Αχαϊκής. Κατοχή όμως στην Πύλο. Πάλι παίρνουν της Αχαϊκής την μπάλα. Εκεί ανοίγεται το παιχνίδι. Αφήνει το πλεονέκτημα. Το σουτ. Η μπάλα θα φύγει έξω. Δίπλα από την εστία του Κόκαλη. Και πάλι της Αχαϊκής στην κόντρα επίθεση. Μητρόπουλος στην πλάτη της άμυνας. Τελευταία στιγμή για να δούμε. Ο Σβίγκος Σωτήρη επέμβασε εκεί και το τάκλιν που επιχείρησε. Προσπαθούν και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Παρά το γεγονός ότι είναι ήδη μπροστά στο σκορ. Κόκαλης θα ανατρέψει τον Πατάπη και πέναλτι. Πατάπης λοιπόν θα κερδίσει το πέναλτι από τον Κόκαλη, ο οποίος επιχείρησε την έξοδό του εκεί. Δείχνει να βρήκε τα πόδια του αντιπάλου, έτσι θέλωσε ο κύριος Ζωρούσος από το σύνδεσμο Κορινθίας. Υπέδειξε το πέναλτι, την παράβαση στην συγκεκριμένη φάση. Και εδώ μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Λίγα μέτρα φόρα, θα νικηθεί, μεγάλη απόκρουση από τον Κόκαλη. Ο Κοκκίνης λοιπόν εκτέλεσε το πέναλτι, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Κόκαλη που έπεσε σωστά στην δεξιά του γωνιά και διατηρεί σε χαμηλό σκορ τη διαφορά. Θα δούμε τώρα τις προσπάθειες από μεριάς Τσικλητήρα. Γίνονται προσποιήσεις τώρα. Γιαννόπουλος θα γίνει κάτοχος. Θα πιάσει και το σούτ στην κίνηση. Μπάλα κόρνερ.